Σίγουρα, ένα πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μια ομάδα που είναι πολύ καλή. Ήρθαμε εδώ για να πάρουμε ό,τι μπορούσαμε. Στόχος μας ήταν να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Χάσαμε κάποιες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε ένα γκολ. Φάγαμε ένα γκολ για μένα αστείο. Σίγουρα, στο δεύτερο ημίχρονο μετά προσπαθήσαμε να παίξουμε την μπάλα μας, να εκμεταλλευτούμε τους χώρους μετά από τις δύο αποβολές που είχαν τα μάλια. Είπαμε να παίξουμε κάτω την μπάλα και να ανοίξουμε τους χώρους για να κάνουμε κάποιες ευκαιρίες. Δεν είχαμε καθαρό μυαλό. Ξεκινήσαμε, κάναμε κάποια γεμίσματα, τα οποία να πούμε έτσι δεν μπορείς να βάλεις γκολ. Σίγουρα εμείς τώρα πάμε σε ένα παιχνίδι που είναι στην έδρα μας και θα προσπαθήσουμε να το κερδίσουμε. Και στο τέλος θα δούμε τι έχουμε κάνει. Θεωρείτε ότι έλειψε το καθαρό μυαλό, ειδικά και πόσο μάλλον ακόμη περισσότερο όταν είχατε το αριθμητικό πλεονέκτημα όπου παίζετε με δύο παίκτες παραπάνω? Βέβαια, σίγουρα. Όταν παίζεις με δύο παίκτες παραπάνω, σίγουρα πρέπει να εκμεταλλευτείς κάποια πράγματα. Εμείς δεν τα εκμεταλλευτήκαμε. Εν αντιθέσει, να πούμε, κάναμε κάποιες βεβαιασμένες προσπάθειες που έτσι δεν μπορείς να πετύχεις γκολ. Θα προσπαθήσουμε στα άλλα παιχνίδια να βελτιωθούμε και στο τέλος θα κάνουμε τον απολογισμό. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει φέτος η Δόξα Γαλλίας που βλέπουμε να έχει και πάλι ένα πάρα πολύ καλό σύνολο? Όπως λέω και στα παιδιά, έχουμε καλούς παίκτες. Αλλά το να έχεις καλούς παίκτες μέχρι να φτιάξεις μια ανταγωνιστική ομάδα, όπως είναι στο τοπικό που είναι πάρα πολύ δύσκολο, πρέπει να πολλή δουλειά. Εμάς είναι τώρα ακόμα η αρχή. Η ομάδα μας είναι καινούρια. Θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε αυτό το σύνολο και πιστεύω ότι με την πάροδο του χρόνου θα φτιάξουμε μια καλή και ανταγωνιστική ομάδα. Και αυτό όπου μας πάει. Εμείς οι στόχοι μας είναι υψηλοί. Όπως πρέπει να είναι και κάθε χρόνο. Αυτό που είχαμε φτιάξει μαζί με τον Μανώλη Σουτζή πρέπει να το συνεχίσουμε και η ομάδα της Δόξας Γαλλίας να είναι σε υψηλές θέσεις. Ευχαριστούμε πολύ.